Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη αγυνεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασίων των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Σήμερα συνεχίζουμε τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου προς τους φωτιζομένους και είμαστε στην 17η κατήχηση, η οποία αναφέρεται στις υπόλοιπες μαρτυρίες της Αγίας Γραφής περί του Αγίου Πνεύματος και ανάγνωσης, λέει, γίνεται από την 1η προς Κορινθίους Επιστολή, η οποία αναφέρεται στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Στον ένα δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας και λοιπά και λοιπά, όπως τα λέει εκεί στην 1η προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Είχαμε πει τα προκαταρκτικά και συνεχίζουμε τώρα τις μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης περί του Αγίου Πνεύματος και τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης, τα οποία όλα έγιναν δια του Αγίου Πνεύματος. Τούτο το Πνεύμα το Άγιον είναι που ήρθε στην Αγία Παρθένο Μαρία, διότι επειδή εκείνος που θα γεννιόταν ήταν ο Χριστός, ο μονογενής, η δύναμη από τον ύψιστο την περικύκλωνε και την διαπότιζε, και το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε σε αυτήν την εξαγίαζε για να της δώσει τη δυνατότητα να καταστεί άξια να δεχτεί Αυτόν δια του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα. Γι' αυτό όταν ρώτησε η Παναγία μας πώς έστεμει τούτο, πώς θα συμβεί αυτό σε μένα, πώς θα κάνω παιδί ενώ δεν γνωρίζω άντρα, και της είπε ο Αρχάγγελος ότι αυτό θα γίνει εκ Πνεύματος Αγίου, με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ήρθε στην Παναγία μας και την εξαγίασε, την καθάρισε και την κατέστησε ναό του Θεού. Δεν χρειάζονται βέβαια πολλά λόγια για να μάθεις ότι η γέννηση ήταν αμόλυντη και άσπηλη. Αυτό είναι γνωστό, το ξέρεις. Ο Γαβρίλ είναι που λέει προς αυτήν: «Εγώ είμαι κήρυκας όσων πρόκειται να γίνουν, δεν είμαι συνεργός, απλώς αναγγέλω, δεν θα το κάνω εγώ αυτό το έργο, ούτε θα συμβάλλω, απλώς το λέω. Αν και είμαι αρχάγγελος, γνωρίζω όμως τη θέση μου και την δυνατότητά μου. Και ενώ βέβαια σου λέω το χαίρε και σου φέρνω τη χαρμόσυνη αγγελία, όμως δεν μπορώ να σου πω εγώ το πώς θα γεννήσεις, γιατί έχω εντολή να φανερώσω, να αναγγείλω το μυστήριο, αλλά δεν είμαι και ο τελετουργός του. Μερικοί μπερδεύουν τα πνεύματα, τους αγγέλους, με το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και μερικοί ακόμα χειρότερα και τα πονηρά πνεύματα. Και τα βάζουν όλα στο ίδιο τσουβάλι. Ενείς και οικουμενιστέ.
που σου λέει το ίδιο είναι. Όλα πνεύματα είναι. Είναι πνεύματα, αλλά τι πνεύματα. Πονηρά και ακάθαρτα, δεν έχουν καμία σχέση με τα πάρα πολύ καθαρά αγγελικά πνεύματα. Αλλά και όλα αυτά τα πνεύματα δεν έχουν καμία σχέση με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι Θεός, είναι άκτιστο. Ενώ όλα αυτά είναι κτιστά, είναι κτίσματα. Και οι άγγελοι και οι εκπεσμένοι άγγελοι, οι δαίμονες δηλαδή, είναι δημιουργήματα. Και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συγχέουμε τα πνεύματα με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέει και ο Αρχάγγελος, είμαι πνεύμα, αλλά δεν είμαι το Άγιο Πνεύμα. Δεν είμαι ο συνεργός στο μυστήριο. Είμαι απλώς αυτός που αναγγέλει το μυστήριο. Γι' αυτό δεν μπορώ να σου εξηγήσω πώς θα γίνει. Αυτό θα το κάνει το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχω τέτοια εξουσία. Δεν είμαι ο τελετουργός του μυστηρίου. Δεν έχω τέτοια αξία και διακονία. Επειδή και εγώ είμαι δημιούργημα του Θεού, όπως είσαι και εσύ. Πνεύμα Άγιο, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, θα έρθει σε σένα και δύναμη από τον ύψιστο θα σε περικυκλώσει και θα σε διαποτίσει. Γι' αυτό και το Άγιο που θα γεννηθεί από σένα θα ονομαστεί Υιός Θεού και θα είναι Υιός του Θεού. Αυτό το πνεύμα το Άγιο ενήργησε και στην Ελισάβετ, διότι δεν επισκιάζει και διαποτίζει μόνο ανθρώπους που ζουν παρθενική ζωή, όπως την Παναγία μας, αλλά και ανθρώπους που ζουν έγγαμη ζωή, αν ο γάμος βέβαια είναι νόμιμος. Γι' αυτό λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, και πληρώθηκε από Πνεύμα Άγιο η Ελισάβετ, η οποία ήταν έγγαμος, ήταν σύζυγος του Ζαχαρία, του προφήτου, και προφήτεψε η Ελισάβετ. Και από εδώ ακριβώς βλέπουμε πως ο γάμος δεν είναι κάτι ακάθαρτο και κάτι παράνομο, αλλά είναι κάτι νόμιμο και η Εκκλησία μας επικροτεί το γάμο και τον ευλογεί κιόλας. Το νόμιμο γάμο όμως, και όχι την παράνομη σχέση ή την ελεύθερη σχέση ή τις προγαμιαίες σχέσεις ή οποιαδήποτε άλλη σχέση έξω από το γάμο. Ενώ η πράξη είναι η ίδια, στη μια περίπτωση είναι αμαρτία, στην άλλη δεν είναι. Γιατί στη μια περίπτωση είσαι παραϊκός του Θεού, στην άλλη είσαι νόμιμος. Όταν είσαι μέσα στο γάμο είσαι νόμιμος, είσαι σε υπακοή. Όπως και με την νηστεία. Είναι αμαρτία να φας κρέας, εξαρτάται. Αν είναι μέρα που δεν επιτρέπει ο Κύριός σου να φας κρέας, είναι αμαρτία. Αν είναι Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστή κλπ. Ενώ αν είναι άλλη μέρα, δεν είναι αμαρτία. Το ίδιο πράγμα. Γιατί είναι το θέμα της υπακοής στο Χριστό και στην Εκκλησία. Τότε κανείς δεν υπακοεί στο Χριστό και στην Εκκλησία, τραυματίζει αυτή την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Προσβάλλει κέρια την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Και δεν είναι θέμα, όπως λένε μερικοί, εγώ δεν κάνω κακό σε κανέναν. Κάνω αυτό που κάνω μόνος μου και η κοπέλα που έχω και αυτή της αρέσει, δεν κάνουμε κακό σε κανέναν. Κάνετε μεγάλο κακό σε όλη την Εκκλησία. Γιατί τραυματίζεται κέρια αυτή την ενότητα του σώματος, στο οποίο είστε μέλη και δεν λειτουργείτε σωστά και ενωτικά, αλλά διασπαστικά. Η αμαρτία διασπά την ενότητα του σώματος της Εκκλησίας, γιατί χωρίζει από την κεφαλή που είναι ο Χριστός. Κάθε αμαρτία χωρίζει τον άνθρωπο από τον Χριστό. Υψώνει ο άνθρωπος ένα τείχος μεταξύ του εαυτού του και του Χριστού. Και πλέον ο Χριστός δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Ενώ θέλει, δεν μπορεί. Θα πεις, είναι δυνατόν, ο Θεός μπορεί τα πάντα. Ναι, αλλά εδώ επειδή είσαι ελεύθερος και σέβεται την ελευθερία σου,
και σου έχει δώσει αυτό το δώρο και δεν το παίρνει πίσω, δεν μπορεί. Και πρέπει αυτό το τείχος εσύ να το γκρεμίσεις. Αν δεν το γκρεμίσεις, δεν μπορεί να σε βοηθήσει ο Θεός. Γι' αυτό είναι ανόητο αυτό που λένε μερικοί άνθρωποι, γιατί ο Θεός δεν σταματάει όλα τα κακά και γιατί μου έρχονται σε μένα όλα τα κακά. Και γιατί δεν με βοηθάει ο Θεός. Γιατί ακριβώς εσύ δεν γκρεμίζεις το τείχος που εμποδίζει τον Θεό να σε βοηθήσει. Δεν θέλεις να μετανοήσεις δηλαδή, να αλλάξεις ζωή. Γιατί όλοι αυτοί που φωνάζουν εναντίον του Θεού εννοούν ότι να έχουν όλα τα αγαθά και συγχρόνως να έχουν και τείχος γύρω τους. Αυτό θέλουν. Αλλά δεν μπορείς να έχεις και τείχος και να έχεις και όλα τα αγαθά. Το ένα είναι αντίθετο από το άλλο. Θα πρέπει να γκρεμίσεις το τείχος, να αλλάξεις τη ζωή σου δηλαδή και να τη συμμορφώσεις με τις εντολές του Θεού, οπότε θα πάρεις και τη βοήθεια του Θεού. Ο Θεός στον εχριστό γάμο χαρίζει πολλά χαρίσματα, έκτακτα και τακτικά, σε αναλογία με τα χαρίσματα που χάρισε στον Άγιο Εκείμ και την Αγία Άννα, στον Ζαχαρία και στην Ελισάβετ. Γιατί είναι ο γάμος, ο νόμιμος γάμος, ξανατονίζω, και όχι οι καρικατούρες, πολιτικός γάμος και ό,τι άλλο έχουν εφεύρει οι άνθρωποι σήμερα. Είναι μυστήριο μέγα. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τούτο το μυστήριο μέγα εστί. Και ο άνθρωπος πράγματι παίρνει πολύ χάρη όταν πάει σωστά προετοιμασμένος στο γάμο του. Αλλά πόσοι άνθρωποι πάνε σωστά προετοιμασμένοι στο γάμο τους? Πόσοι πάνε εξομολογημένοι στο γάμο τους, για να παντρευτούν εννοώ, για να έρθουν εις γάμο κοινωνία? Πόσοι πάνε με νηστεία? Ποιος σκέφτεται να κάνει νηστεία πριν πάει στο γάμο? Και όμως πρέπει να κάνεις νηστεία, όπως κάνεις νηστεία πριν κοινωνήσεις. Στο γάμο πας να κοινωνήσεις το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα σε κάνει ένα με το έτερο ήμιση, με τη σύζυγό σου, ας πούμε, αν είσαι άνδρας. Πώς θα πλησιάσει το Άγιο Πνεύμα σε βρώμικο άνθρωπο, σε βρώμικο νου? Δεν πλησιάζει. Και αν πλησιάσει, φεύγει αμέσως. Γι' αυτό και έχουμε όλα αυτά τα διαζύγια στις μέρες μας. Γιατί δεν στεριώνει ο γάμος χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Βλέπετε εκεί στις ευχές του γάμου που ο ιερέας διαβάζει ανάμεσα στις ευχές και τα ονόματα τιμίων και αγίων συζύγων. Και λέει να έχεις, λέει, τις ευλογίες που είχε ο Αβραάμ και η Σάρα, ο Ισαάκ και η Ρεβέκα, ο Ιακώβ και η Ραχήλ, όλα αυτές οι ευλογίες ήρθαν σε αυτούς τους αγίους ανθρώπους γιατί είχαν νόμιμο γάμο, νόμιμη σχέση. Ήτανε αγνοί, καθαροί, υπάκουοι στον Θεό. Τα πάρεις κι εσύ, θα τα πάρεις κι εσύ. Πότε όμως? Άμα τους μιμηθείς. Πληρώθηκε πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και προφήτεψε. Παντρεμένη γυναίκα, προφήτης. Για να μην νομίζουν μερικοί ότι τα χαρίσματα ο Θεός τα δένει μόνο στους αγάμους και στους παρθένους. Όχι. Παντρεμένη γυναίκα. Και το ίδιο και ο Ζαχαρίας. Έγαμος. Προφήτεψε κι αυτός. Λέει η Ελισάβετ, η καλή δούλη, για τον Κύριό της. Και πώς μου έγινε αυτό να έρθει η μητέρα του Κυρίου μου προς εμένα? Μακάριζε δηλαδή τον εαυτό της η Ελισάβετ. Γιατί έλεγε, τι ευτυχία είναι αυτή για μένα, να έρθει σε μένα η μητέρα του Θεού μου. Όταν δέχτηκε την επίσκεψη της Παναγίας, η οποία ήταν ήδη άγγιος, έτσι, το Χριστό. Και η ίδια η Ελισάβετ ήταν και αυτή άγγιος στον Τίμιο Πρόδρομο. Και θυμάστε εκεί ότι σκύρτησε ο Τίμιος Πρόδρομος όταν έγινε ο ασπασμός, όταν έγινε ο χαιρετισμός ανάμεσα στις δύο αυτές άγιες γυναίκες. Από το ίδιο Άγιο Πνεύμα πληρώθηκε και ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννου, και προφήτευσε και αυτός, εξηγώντας πόσον αγαθόν πρόξενος είναι ο μονογενής
και ότι ο Ιωάννης θα είναι πρόδρομος εκείνου με το βάφτισμα της μετάνοιας. Προφητεύει δηλαδή ο πατέρας για το παιδί του, που δεν το γέννησε ακόμα, θα το γεννήσει όμως. Από αυτό το Άγιο Πνεύμα, το ίδιο Άγιο Πνεύμα, δόθηκε προφητεία και στον δίκαιο Σιμεών, ότι δεν θα πεθάνει πριν να δει τον Χριστό του Κυρίου, πριν δηλαδή δει τον χρησμένο από τον Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Και αυτός ήταν ο Χριστός, γι' αυτό και λέγεται Χριστός. Έχει το χρήσμα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Όταν τον δέχτηκε στην αγκάλι του στο ιερό ο Άγιος Σιμεών, καθαρά μας διακήρυξε τα σχετικά με Αυτόν και προφήτεψε και για την Παναγία πως θα περάσει την καρδιά σου ρομφαία. Με ποιανού δύναμη προφήτεψε ο Άγιος Σιμεών? Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος, που πληρώθηκε από Άγιο Πνεύμα, όντας ακόμα μέσα στην κοιλία της μάνας του, γι' αυτό και αγιάστηκε για να βαφτίσει τον Κύριο. Όταν σκύρτησε ένα γαλιάσι εν την κοιλία της Ελισάβετ. Γιατί σκύρτησε? Γιατί είδε μπροστά του, παρόλο που ήταν ακόμα στην κοιλία της μητέρας του, προφητικά, διορατικά, τον Κύριο, ο οποίος ήταν στην κοιλία της Υπεραγίας Θεοτόκου κι αυτός. Βλέπετε, η πρώτη προφητεία του, τι είμαι προδρόμη είναι αυτή. Η πρώτη του διόραση. Δεν έδινε το Άγιο Πνεύμα, ο Ιωάννης, αλλά έδινε το χαρούμενο μήνυμα για την έλευση και παρουσία εκείνου που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Διότι λέει, εγώ σας βαφτίζω με νερό για μετάνοια. Αυτός όμως που έρχεται μετά από μένα, αυτός θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο και με πυρ, με φωτιά. Τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος, με τη Θεία Χάρη δηλαδή, που είναι φωτεινή και δυνατή σαν τη φωτιά. Με πυρ γιατί με πυρ θα σας βαπτίσει? Επειδή με μορφή πυρήνων γλωσσών έγινε η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, προφητεύει δηλαδή την Πεντηκοστή ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Γι' αυτό λέει, θα σας βαφτίσει εν πυρή, εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Για το οποίο με χαρά πάλι λέει ο Κύριος, φωτιά ήρθα να βάλω στη γη. Και τι άλλο θέλω, αν ήδη έχει ανάψει. Είχε έρθει ο Χριστός μας και ήρθε για να μας βάλει αυτή τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτή η φωτιά που λέει έκανε την καρδιά των μαθητών να καίγεται όταν πορεύοντο προς Εμαούς. Ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν, λέει. Πώς καιγόταν η καρδιά τους? Από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που ήρθε να βάλει ο Χριστός στις καρδιές μας. Τούτο το Πνεύμα το Άγιο κατέβηκε και όταν βαφτιζόταν ο Κύριος, για να μην περάσει απαρατήρητη η μεγαλοσύνη του βαπτιζόμενου. Όπως και ο Άγιος Ιωάννης λέει, εκείνος που με έστειλε να βαφτίζω με νερό, εκείνος μου είπε, ο Θεός δηλαδή, σ' όποιον θα δεις να κατεβαίνει το Πνεύμα και να μένει επάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Και δεν έπρεπε να περάσει απαρατήρητη η βάφτιση του Κυρίου, σαν να ήταν ένας όπως όλοι. Γι' αυτό έχουμε αυτό το έκτακτο σημείο. Κατεβαίνει εν είδη περιστεράς το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή έτσι μας φανερώθηκε σε εκείνη τη στιγμή. Όχι ότι έχει μορφή περιστεριού το Άγιο Πνεύμα, έτσι, αλλά σαν περιστέρι φάνηκε τότε.
στην Πεντηκοστή φάνηκε αλλιώς, σαν γλώσσες πυρός. Πάλι το ίδιο είναι, το Άγιο Πνεύμα είναι πάλι, αλλά με άλλη μορφή εκεί, για άλλο λόγο. Εδώ ως Περιστέρι, αλλά πρόσεξε τι λέει το Ευαγγέλιο. Ανοίχτηκαν οι ουρανοί. Ανοίχτηκαν βέβαια χάρις στη μεγαλοσύνη εκείνου που κατέβηκε. Γιατί λέει στο κατά Ματθαίον, και ειδού άνοιξαν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστερά και να έρχεται επάνω του. Δηλαδή η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος σαν ενιαία πράξη της τριαδικής και μοναδικής θεαρχίας ήταν αυτοπροαίρετη, ελεύθερη και αυτοδύναμη, που σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν κατέβηκε όπως ο Αρχάγγελος στην Αγία Παρθένο υπηρετικά για να την υπηρετήσει, αλλά με θεϊκή μεγαλοσύνη και αυτοδυναμία, εξουσιαστικά και ελεύθερα. Γιατί δεν είναι αρχάγγελος ούτε άγγελος, είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί έπρεπε, όπως μερικοί εξήγησαν, η απαρχή και τα πρωτεία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο θα δινόταν σε κάθε άνθρωπο που θα βαπτιζόταν, να δοθούν πρώτα στην ανθρώπινη φύση εκείνου που μας έδωσε μια τέτοια χάρη. Και όπως λένε κάποιοι, ίσως κατέβηκε με τη μορφή της περιστεράς, επειδή είναι καθαρή, άκακη και ακέραιη και άρα ικανή για να σημάνει το χαρακτήρα της Θείας Χάριτος. Όπως η Θεία Χάρη είναι άκακη, ακέραιη, καθαρή από κάθε μολυσμό, έτσι γι' αυτό θέλησε να φανερωθεί το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η Θεία Χάρη με τις βαπτισματικές μυστηριακές ευχές ενεργεί και χαρίζει τη σωτηρία σε κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Είναι αδύνατο να σωθούμε χωρίς αυτή την χάρη, χωρίς την Θεία Χάρη. Μόνοι μας δηλαδή δεν μπορούμε να σωθούμε. Μόνο δια της χάριτος του Θεού, η οποία παρέχεται δια των μυστηρίων. Χωρίς τα μυστήρια, χωρίς το βάπτισμα και χωρίς την Θεία Κοινωνία και χωρίς την μετάνοια και την Ιερά Εξομολόγηση δεν μπορείς να σωθείς. Γι' αυτό είναι ανόητοι αυτοί που λένε ότι δεν χρειάζεται εκκλησία και εγώ τα βρίσκω με το Θεό, τα έχω πολύ καλά με το Θεό και δεν πατάω στην εκκλησία. Δεν μπορείς να σωθείς χωρίς την εκκλησία, γιατί η εκκλησία είναι το ταμείο της χάριτος. Από εκεί θα πας να πάρεις τη χάρη, δηλαδή τη σωτηρία. Αυτή η Θεία Χάρη μας σώζει. Συγχωρεί τις αμαρτίες μας, όπως ακριβώς τόσο ξεκάθαρα με συμβολικούς επενιγμούς έχει προφητευθεί ότι ο Χριστός θα εκδηλώσει την αγάπη Του προς τον άνθρωπο. Και έτσι εκδηλώνει ο Χριστός την αγάπη Του προς τον άνθρωπο, δίνοντάς μας τη Θεία Του Χάρη, η οποία μας καθαρίζει, μας φωτίζει, μας αγιάζει, μας θεώνει και μας σώζει. Στο άσμασμάτων υπάρχει μια προσφώνηση προς τον νυμφίο που λέει, προσφώνηση προς τον Χριστό ουσιαστικά, ο νυμφίος είναι ο Χριστός. Και νύμφη στο άσμασμάτων είναι η κάθε ανθρώπινη ψυχή, έτσι πρέπει να το ερμηνεύουμε. Και λέει λοιπόν η ψυχή για τον νυμφίο, για τον Χριστό, η οφθαλμή του ωραίοι, καθαρή και αγνή, όμνη με περιστερές που αναπαύονται πλησίων σε δεξαμενές γεμάτες νερό. Την περιστερά που κατέβηκε στη βάπτιση του Χριστού, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, κατά τη γνώμη μερικών, τη συμβόλιζε κάπως η περιστερά που έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην κυβωτό του Νόε.
Δηλαδή, όπως την εποχή του Νόε, με το ξύλο και το νερό σώθηκαν οι άνθρωποι και άρχισε η αναβίωση του ανθρώπινου γένους, και τότε κατά το βράδυ εκείνης της ημέρας γύρισε η περιστερά στο Νόε κρατώντας το κλαδί της ελιάς. Έτσι λένε και το Πνεύμα το Άγιο κατέβηκε πάνω στον πραγματικό σωτήρα της ανθρωπότητας που τον προτύπωνε ο Νόε της Παλαιάς Διαθήκης. Ο νέος Νόε, ο Χριστός, που δέχεται την περιστερά. Κατέβηκε πάνω σε εκείνον που είναι ο αίτιος της αναγέννησης του ανθρωπίνου γένους, στην ανθρώπινη φύση του οποίου ενοποιούνται και εναρμονίζονται πραγματικά και δυναμικά οι αγαθές και σωτήριες προαιρέσεις όλων των ανθρώπων, όλων των φυλών και όλων των εποχών. Αυτό το γεγονός προφητικά συμβολίστηκε με τον εγκλεισμό των διαφόρων ζώων στην Κιβωτό. Έτσι, όπως και μέσα στην Εκκλησία, με την παρουσία του Χριστού, οι νοητοί λύκοι βόσκουν μαζί με τα πρόβατα, όπου έχουμε τη δυνατότητα να δούμε να βόσκουν μαζί μοσχάρια, ταύρι και λιοντάρια. Η Κιβωτός είναι η Αγία μας Εκκλησία. Είναι στοιχείο της Ορθόδοξης Θεολογίας μας η αλήθεια αυτή που μας διδάσκει ο Άγιος. Και είναι θέλημα του Θεού η διαλογή να γίνεται μετά το θερισμό και όχι στην περίοδο της καλλιέργειας και της ανάπτυξης. Μέσα στη στρατευόμενη εκκλησία μερικοί βιάζονται για ξεκαθάρισμα της ήρας από το στάρι, για άμεσες οριοθετήσεις. Η αγάπη δεν βιάζεται και οι ιεροί κανόνες την βοηθούν να σπέβδει βραδαίως. Στους ιερούς κανόνες βλέπουμε την θεοχαρίτωτη ικάνωση των ποιμένων να εναρμονίζουν την αγάπη τους για την Εκκλησία με την αγάπη τους στον πεσμένο χριστιανό. Λέει ο Άγιος, με την παρουσία του Χριστού μέσα στην Εκκλησία οι λύκοι βόσκουν με τα πρόβατα. Και εδώ είναι και η ποιμαντική ικανότητα των κληρικών να λειτουργούν όπως λειτουργεί ο Κύριος και να περιθάλπουν και τους λύκους με την ελπίδα να γίνουν πρόβατα, όπως ο Κύριος περιέθαλπε τον Ιούδα, ενώ ήξερε ότι είναι κλέφτης. Όλα τα ήξερε ο Κύριος και όμως δεν του περνούσε το ταμείο να του πει επιτέλους θα σε αντικαταστήσω, είσαι ανάξιος. Δεν κάνεις σωστά το διακόνημά σου. Κλέβεις από τα χρήματα του κοινού ταμείου. Είσαι απαράδεκτος. Τίποτα. Τον άφησε εκεί μέχρι τέλος. Δεν του το πήρε το ταμείο. Με την ελπίδα να γίνει και αυτός μαθητής. Σωστός. Απόστολος. Ούτε του στέρισε ακόμα και την χάρη των θαυμάτων. Έκανε θαύματο ο Ιούδας. Έβγαζε δαιμόνια όπως και άλλοι Απόστολοι. Όμως έμεινε αδιόρθωτος. Γι' αυτό και βλέπουμε και εμείς στην Εκκλησία και σήμερα και λύκους. Και λες, μα είναι δυνατόν. Επιτέλους να γίνει κάθαρση στην Εκκλησία. Να τους πετάξουμε έξω τους λύκους. Έλα όμως που ο Χριστός τους αφήνει. Μα λες, δεσπότης και έναν έτσι. Και σήμερα έχουν επιληθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, οι λύκοι. Δεν λέω για τους εκτός της Εκκλησίας, για μέσα στην Εκκλησία. Και όμως ο Θεός τους αφήνει. Με την ελπίδα να γίνουν και αυτοί πρόβατα. Και εδώ πρέπει να είναι και η δική μας η αγάπη. Να μην βιαζόμαστε να κάνουμε αυτό το ξεχώρισμα, το οποίο θα γίνει ούτως ή άλλως στον καιρό του θερισμού. Ο οποίος καιρός του θερισμού είναι
Μετά τη Δευτέρα, στη Δευτέρα Παρουσία, όπου λέει εκεί οι άγγελοι θα μαζέψουν όλους τους ανθρώπους και εκεί θα ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάρι. Τώρα είμαστε στην περίοδο της καλλιέργειας και της ανάπτυξης. Τότε θα γίνει το ξεχώρισμα, τώρα είναι μαζί, ανακατεμένα. Τα καλά με τα σαπρά. Γι' αυτό λέει. Και τώρα ακόμα, λέει ο Άγιος, στις ημέρες μας, βλέπουμε τους εκκλησιαστικούς ποιμένες να διδάσκουν και να κάνουν αγωγή σε άρχοντες κοσμικούς και προσπαθούν να συμμαζέψουν και τους κοσμικούς άρχοντες. Κατέβηκε λοιπόν, καθώς ερμηνεύουν μερικοί η νοητή περιστερά τον καιρό του βαπτίσματος, για να δείξει ότι Αυτός είναι που θα σώσει όσους πιστεύουν σε Αυτόν με το ξύλο του Σταυρού. Όπως ο Νόε έσωσε την ανθρωπότητα, το δείγμα αυτό της ανθρωπότητας, με το ξύλο, με την Κυβωτό, που ήταν από ξύλο. Ο νέος Νόε, ο Χριστός, μας σώζει με το ξύλο του Σταυρού. Αυτός είναι εκείνος που κατά κάποιο τρόπο δακτυλοδεικτείται με την περιστερά, όπως και ο παλιός Νόε είχε πάλι την περιστερά. Αυτός είναι εκείνος που πρόκειται, σαν έρθει είπε εσπέρα της πνευματικής ζωής όλης της κτήσης, να μας χαρίσει με το θάνατό του τη σωτηρία. Γι' αυτό βέβαια ίσως να μπορεί να δοθούν και άλλες ερμηνείες. Αλλά τώρα πρέπει να ακούσουμε τους λόγους του σωτήρα μας που αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα. Γιατί λέει, ο Χριστός μιλάει, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Στο κατά Ιωάννη, στο 3ο κεφάλαιο, στον 5ο στίχο. Και για το ότι η χάρη προέρχεται από τον Πατέρα, λέει, κατά πολύ περισσότερο ο Πατέρας ο ουράνιος θα δώσει Πνεύμα Άγιο σε εκείνους που το ζητούν. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Και για το ότι πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό με τη χάρη, το φωτισμό και μέσα στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος, λέει, αλλά έρχεται η ώρα και μάλιστα ήρθε ήδη που οι αληθινοί προσκυνητές θα λατρεύσουν τον Πατέρα με τη χάρη, μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ζώντας μέσα στην αλήθεια που Εκείνο μας χαρίζει. Διότι τέτοιοι θέλει ο Πατέρας να είναι εκείνοι που Τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα και εκείνοι που Τον λατρεύουν πρέπει να Τον λατρεύουν με τη χάρη, μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ζώντας μέσα στην αλήθεια που Εκείνο μας χαρίζει. Και αλλού πάλι λέει, αλλά εάν εγώ δια του Πνεύματος του Θεού διώχνω τα δαιμόνια και τα λοιπά, και ευθύς αμέσως πάλι λέει, γι' αυτό σας λέω ότι κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους. Η βλασφημία όμως κατά του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί. Όποιος πει λόγο εναντίον του Υιού του ανθρώπου θα συγχωρεθεί. Αλλά όποιος μιλήσει εναντίον του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί. Ούτε σε αυτόν τον αιώνα, ούτε στον μέλλοντα. Και για να το ερμηνεύσουμε αυτό, θα πρέπει να ξέρουμε ότι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι βλασφημία στην χάρη του Θεού. Και ποια είναι η βλασφημία στη χάρη του Θεού? Είναι η περιφρόνηση στη χάρη του Θεού, που σημαίνει τι? Η απαξίωση στη χάρη του Θεού, που σημαίνει τι? Ότι ο άνθρωπος δεν θέλει τη χάρη του Θεού να την πάρει, δεν θέλει δηλαδή να μετανοήσει. Βλασφημεί δηλαδή τη χάρη, περιφρονεί τη χάρη ο αμετανόητος, αυτός ο οποίος δεν ζητάει το έλεος του Θεού, δεν θέλει να αλλάξει ζωή. Αυτός είναι που βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα και αυτός φυσικά δεν συγχωρείται, γιατί δεν ζητάει συγχώρεση. Αυτή είναι η βλασφημία για το Άγιο Πνεύματος, η αμετανοησία.
Και πάλι λέει, και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο για να μένει μαζί σας αιωνίως. Το πνεύμα δηλαδή της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν είναι σε θέση να το λάβει, διότι δεν το βλέπει ούτε το ξέρει. Εσείς όμως το ξέρετε, διότι μένει κοντά σας και θα είναι μέσα σας. Είναι συγκλονιστικά λόγια. Ο κόσμος δεν ξέρει τι θα πει Άγιο Πνεύμα. Ο κόσμος με την έννοια των ανθρώπων που είναι υποταγμένοι στο κοσμικό φρόνημα. Δηλαδή, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα γλεντήσουμε, τι θα δοξαστούμε και τι θα θησαυρίσουμε, τι θα μαζέψουμε από χρήματα. Αυτό είναι το κοσμικό πνεύμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θα πει Άγιο Πνεύμα. Και το λέει ο Χριστός. Εσείς όμως λέει το ξέρετε. Είναι ο παρηγορητής, ο παράκλητος, τον οποίο θα σας στείλω εγώ και θα είναι στη θέση μου. Και αυτός θα μείνει για πάντα στην Εκκλησία. Και σε άλλο σημείο πάλι λέει, αυτά σας τα είπα τώρα που μένω κοντά σας. Όμως ο παράκλητος, το πνεύμα το Άγιο, το οποίο για χάρη μου θα σας στείλει ο Πατέρας μου, εκείνος θα σας διδάξει πλήρως και θα σας υπενθυμίσει όσα σας είπα, ώστε να τα κατανοήσετε με πληρότητα και ακρίβεια. Το πνεύμα του Άγιου λέει θα σας τα πει όλα, θα σας τα εξηγήσει όλα. Και σε άλλο σημείο πάλι λέει, μη προμελετά να απολογηθείνε. Όταν σας πάνε στις φυλακές και στους άρχοντες μπροστά, μην κάνετε προμελέτες. Τι θα πούμε αύριο στο δικαστήριο? Δεν χρειάζεται. Το Πνεύμα το Άγιο λέει θα σας δώσει λόγο που δεν θα μπορέσουν να σας πούν τίποτα. Θα τους φημώσετε. Και πάλι λέει, όταν θα έρθει ο παράκλητος, τον οποίο εγώ θα σας στείλω από τον Πατέρα, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον από τον Πατέρα εκπορεύεται, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα. Βλέπετε ξεκάθαρα το δόγμα περί του Αγίου Πνεύματος. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Δεν λέει και εξ εμού, εκ του Πατρός εκπορεύεται. Και πάλι λέει ο Σωτήρας, διότι αν εγώ δεν φύγω, ο παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς. Εάν εγώ φύγω, θα σας τον στείλω. Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τον κόσμο σχετικά με την αμαρτία, τη δικαιοσύνη και την κρίση. Και συνεχίζει. Έχω πολλά ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα βαστάξετε τώρα. Αλλά όταν έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Διότι δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει από τον Πατέρα και θα σας αναγγείλει όσα μέλλουν να συμβούν. Εκείνος θα με δοξάσει, διότι θα πάρει από ό,τι είναι δικό μου και θα σας το αναγγείλει. Όλα όσα έχει ο Πατέρας είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπα ότι θα πάρει από ό,τι είναι δικό μου και θα σας το αναγγείλει. Έτσι είναι αυτό το υπέροχο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη, το πρώτο Ευαγγέλιο, θεολογικότατο από τον κατά Ιωάννη. Σου διάβασα τώρα εκείνα που ο Κύριος ομολογενής Υιός του Θεού είπε με το ίδιο το Άγιο Στόμα Του, ώστε εσύ πια να μην έχεις ανάγκη να ακούς λόγια ανθρώπινα πάνω σε τόσο σημαντικά θέματα. Τούτο του Αγίου Πνεύματος στην κοινωνία χάρισε ο Κύριος στους Αποστόλους. Γιατί έχει γραφεί, αφού είπε αυτό, φύσηξε στο πρόσωπο και τους είπε, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Όποιον ανθρώπων συγχωρέστε τις αμαρτίες, θα είναι συγχωρημένες. Αν τινούν αφήτε τις αμαρτίες, αφήεντε αυτής. Εάν τινούν κρατείτε και κράτηντε. Όποιον δεν συγχωρέστε τις αμαρτίες, θα μείνουν ασυγχώρητες. Αυτό είναι το δεύτερο φύσιμα.
επειδή το πρώτο που δόθηκε στους πρωτοπλάστους αμαυρώθηκε με τις εκούσιες αμαρτίες μας. Και αυτό το πρώτο φύσιμα, όπως και άλλη φορά το έχουμε εξηγήσει, δεν είναι η ψυχή, αλλά είναι το Άγιο Πνεύμα. Ψυχή είχε ο Αδάμ, Άγιο Πνεύμα δεν είχε. Και του το δίνει ο Θεός με το φύσιμα και γένα το λέει ο Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν. Η ψυχή του μετά έγινε ζωντανή. Γιατί έγινε ζωντανή? Γιατί είχε το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα ήταν που τους έντυνε. Ήταν το ένδυμά τους. Και δεν τρεπόντουσαν. Όταν έχασαν το Άγιο Πνεύμα αισθάνθηκαν ότι ήσαν γυμνοί. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα ήρθε να μας ξαναδώσει ο Χριστός στη γη. Που χάσαμε δια της παρακοής. Και μας το ξαναδίνει με το βάφτισμα και το χρίσμα. Και ξαναντύνεται ο άνθρωπος στον ολόφωτο χιτώνα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά τι κρίμα που αμέσως μετά σπέβδουν οι γονείς και οι συγγενείς να μου τζουρώσουν αυτό το χιτώνα, να λερώσουν αυτό το χιτώνα του Αγίου Πνεύματος με τις διάφορες κακές αγωγές και αμαρτίες που ενσπείρουν στο παιδί. Το δεύτερο φύσιμο λοιπόν του Αγίου Πνεύματος το δίνει ο Θεός στους Αποστόλους και παράλληλα τους δίνει και αυτή την εξουσία να συγχωρούν αμαρτίες. Πάνω σε αυτό θεμελιώνεται το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Γιατί λένε μερικοί που ξέρουμε εμείς και πώς προέκυψε αυτό το μυστήριο. Να πώς προέκυψε. Από αυτό το φύσιμα που έδωσε ο Θεός στους Αποστόλους μετά την Ανάσταση και τους είπε αυτά τα λόγια: πάρτε Άγιο Πνεύμα, αν συγχωρέστε τις αμαρτίες τους ανθρώπους, τις συγχωρώ και εγώ. Αν δεν τις συγχωρέστε εσείς, ούτε εγώ τους συγχωρώ. Ο Θεός δηλαδή γίνεται υποτακτικός μας. Πόσο μεγάλη εξουσία μας έδωσε, πόσο μεγάλο πράγμα είναι ένας ιερέας. Να του κάνει και ο Θεός υπακοή, θα λέγαμε. Και λέει: αν εσύ τον συγχωρέσεις, τον συγχωρώ και εγώ. Αν εσύ δεν το συγχωρέσετε, το συγχωρώ κι εγώ, λέει ο Θεός. Τεράστια η δύναμη του ιερέα και μεγάλη τιμή να έχει η οικογένεια ένα παιδί ιερέα. Και το είπε αυτό για να βρει τόπο εκείνο που γράφηκε στον προφήτη Ναούμ: ανέβηκε φυσώντας στο πρόσωπό σου, απαλλάσσοντάς σε από τον πόνο και τη θλίψη. Από πού ανέβηκε? Από τον Άδη. Γιατί το φύσιμα έγινε μετά την Ανάσταση. Ανέβηκε ο Θεός από τον Άδη λοιπόν, φυσώντας το πρόσωπό σου, στους Αγίους Αποστόλους, και απαλλάσσοντάς σε από τον πόνο και τη θλίψη. Μέσω των Αγίων Αποστόλων μας απαλλάσσει από τον πόνο και τη θλίψη, τα οποία και τα δύο είναι αποτελέσματα της αμαρτίας. Με την Ιερά Εξομολόγηση φεύγει η αμαρτία, φεύγει ο πόνος και η θλίψη. Σήμερα η ανθρωπότητα όλη πονάει, όχι τόσο σωματικά, αλλά κυρίως ψυχικά. Γιατί πονάει ψυχικά? Για τις αμαρτίες της. Υπάρχει τρόπος να απαλλαχθεί? Υπάρχει. Υπάρχει η Αγία μας Εκκλησία. Να βαφτιστεί η ανθρωπότητα και να εξομολογηθεί. Και τότε θα απαλλαχθεί από τον πόνο και τη θλίψη. Αλλά δεν θέλουμε να μπούμε στην Εκκλησία. Και το αντίθετο κάνουμε το πάνω για να καταστρέψουμε την Εκκλησία. Γι' αυτό βγάζουμε και βλάσιμα θεατρικά έργα που βλασιμούν το πρόσωπο του Χριστού μας και όλα αυτά τα γνωστά που ξέρετε. Και δίνει βέβαια τώρα τη χάρη στους Αποστόλους και του δίνει την εξουσία να συγχωρούν αμαρτίες. Θα χορηγήσει όμως περισσότεροι. Αυτή είναι μια πρώτη δόση. Τη δεύτερη δόση, τη μεγάλη, θα την πάρουν στην Πεντηκοστή. Γι' αυτό και τους λέει: είμαι έτοιμος να σας δώσω και τώρα, αλλά δεν χωράει το αγκείο σας. Μέχρι τότε θα πάρετε χάρη όσοι μπορείτε
να περιλάβετε. Θα πάρετε όμως αργότερα και άλλοι περισσότεροι. Εσείς όμως καθίστε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως ότου ντυθείτε τη δύναμη που θα έρθει από τον ουρανό. Τώρα πάρτε ένα μέρος, τότε όμως θα τη φορέσετε ολόκληρη. Γιατί αυτός που δέχεται κάτι συχνά και πολλές φορές, αυτό που του δίνεται δεν το κατέχει με πληρότητα. Αυτός όμως που δίνεται κάτι σαν στολή, με τη στολή αυτή από παντού, με πληρότητα, περιβάλλεται το σώμα του. Μη φοβηθείτε, λέει, τα όπλα και τα βέλη του διαβόλου, διότι θα ντυθείτε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Φέρτε στο νου σας αυτό που μόλις είπαμε, ότι το Πνεύμα δεν μερίζεται. Μερίζεται όμως η χάρη που παρέχεται από αυτό. Ήταν ντυμένοι, δηλαδή ντύθηκαν οι Απόστολοι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ολόκληροι περιβλήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Ανήλθε λοιπόν ο Ιησούς στους ουρανούς και έστειλε ό,τι υποσχέθηκε. Στις 40 μέρες αναλήφθηκε, στις 50 μέρες, μετά από 10 μέρες ακριβώς, εκπληρώνει την υπόσχεσή του. Αυτές τις 10 μέρες οι Απόστολοι Άγιοι και οι άλλοι μαθητές μένουν με νηστεία και προσευχή στο υπερόδο της Ιερουσαλήμ, περιμένοντας. Και τους έλουσε το Άγιο Πνεύμα και τους έντυσε, όπως μας δίνει και εμάς στο βάφτισμα. Μας δίνει, δηλαδή μας περιβάλλει ολόκληρους η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τους είχε πει, θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας στείλει άλλο παράκλητο. Κάθονταν και περίμεναν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και όταν έφτισε η μέρα της Πεντηκοστής, εδώ στην πόλη αυτή, την Ιερουσαλήμ, γιατί είναι δική μας και αυτή η χάρη, λέει δική μας γιατί μιλάει στα Ιερουσαλήμα, έτσι μην το ξεχνάμε, και δεν μιλάμε για αγαθά που χαρίστηκαν σε άλλους ανθρώπους και σε άλλους τόπους, αλλά για αυτά που χαρίστηκαν εδώ σε εμάς. Ενώ λοιπόν ήταν Πεντηκοστή, κάθονταν οι Απόστολοι και κατέβαινε ο Παράκλητος από τον ουρανό, ο φρουρός και αγιοποιός της Εκκλησίας, ο παιδαγωγός των ψυχών, ο κυβερνήτης των αβαγισμένων, αυτός που φωτίζει τον δρόμο των πλανωμένων, ο αθλοθέτης των αγωνιστών και ο στεφανωτής των νικητών. Αυτός είναι ο Παράκλητος. Κατέβαινε βέβαια το Άγιο Πνεύμα για να περιβάλλει με δύναμη και να βαφτίσει τους Αποστόλους. Διότι λέει ο Κύριος, εσείς θα βαπτιστείτε από το Άγιο Πνεύμα ύστερα από λίγες μέρες. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δεν δρά κατά το βάφτισμα μόνο σε κάποιο ή σε κάποια σημεία του ψυχοσωματικού οργανισμού του ανθρώπου, αλλά το Άγιο Πνεύμα με την πληρότητα της υποστάσεώς του δρά στο σύνολο της ψυχοσωματικής οντότητας του ανθρώπου. Όπως δηλαδή αυτός που μπαίνει μέσα στα νερά και βαφτίζεται από παντού περιβάλλεται από τα νερά, έτσι και όσοι βαπτίστηκαν από το Πνεύμα βαπτίστηκαν ολοκληρωτικά. Το νερό μόνο απ' έξω περιβάλλει το σώμα, ενώ το Άγιο Πνεύμα και την ψυχή που είναι μέσα στο σώμα σίγουρα τη βαφτίζει. Και γιατί απορείς, πάρε παράδειγμα από τα υλικά. Μικρό και τυποτένιο ίσως, χρήσιμο όμως για τους πιο απλοϊκούς. Ποιο είναι το παράδειγμα? Αν η φωτιά που περνάει μέσα από την παχιά ύλη του σίδερου το πυρακτώνει ολόκληρο και το ψυχρό σίδερο γίνεται ζεστό και το μαύρο γίνεται λαμπερό, αν υλικό πράγμα, η φωτιά, μπαίνοντας μέσα στο σώμα του σίδερου τόσο ανεμπόδιστα κάνει τη δουλειά της, γιατί απορείς που το Πνεύμα το Άγιο φτάνει ως τα έγκατα της ψυχής? Υλικό πράγμα και
κατά κάποιο τρόπο μεταστοιχιώνει όλο το υλικό του σίδερου και το κάνει να λάμπει και μπαίνει μέχρι τα έγκατά του. Δεν μπορεί το Άγιο Πνεύμα να μπει και μέσα και να αγιάσει τα πάντα στον άνθρωπο, σώμα και ψυχή, τα πάντα αγιάζει κατά τη βάφτιση. Για να μην περάσει απαρατήρητο όμως το μέγεθος τόσο μεγάλης χάρης που ήρθε κατά την Πεντηκοστή, σάλπιγγα που έμοιαζε επουράνια ήχησε. Ακούστηκε μία σάλπιγγα. Ποια ήταν η σάλπιγγα? Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό βοή, σαν να φυσούσε βίαιος και δυνατός άνεμος, λέει και στις πράξεις, που σήμαινε τη δυνατότητα που χαρίστηκε στους ανθρώπους για να μπορούν να αρπάξουν τη Βασιλεία του Θεού με βία, ώστε και τα μάτια να δουν τις πύρινες γλώσσες και τα αυτιά να ακούσουν τον ήχο, και ο άνεμος αυτός ο βίαιος γέμισε όλο το σπίτι όπου κάθονταν. Το σπίτι έγινε δοχείο του νοητού νερού. Το νοητό νερό είναι το Άγιο Πνεύμα. Το σπίτι γίνεται η κολυμβήθρα. Και μέσα σε αυτή την κολυμβήθρα, με το νοητό νερό βαφτίστηκαν οι Απόστολοι και όλοι όσοι ήσαν μαζί τους. Οι μαθητές κάθονταν μέσα στο σπίτι και το σπίτι ολόκληρο γέμισε. Βαφτίστηκαν λοιπόν όλοι, σύμφωνα με την υπόσχεση που τους είχε δώσει ο Κύριος, φόρεσαν και στην ψυχή και στο σώμα θείο και σωτήριο ένδυμα. Και παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς να διαμοιράζονται σε αυτούς και να κάθεται στον καθένα μία γλώσσα, και πληρώθηκαν όλοι από Πνεύμα Άγιο. Έλαβαν φωτιά όχι καταφλεκτική, που τους κατέκαψε δηλαδή, όχι τέτοια φωτιά, αλλά σωτηριώδη που τους έσωσε, που αφανίζει βέβαια τα αγκάθια των αμαρτιών, λαμπρύνει όμως την ψυχή. Αυτή η φωτιά πρόκειται να έρθει και σε εσάς με το βάφτισμα. Μιλάει προς υποψήφιους για βάφτισμα. Είναι τρομακτικά μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να ξεκινάει κάποιος το βάφτισμά του ασυνείδητα ή επιπόλαια, από το να το ξεκινάει με την πεποίθηση ότι θα δεχτεί άφθονα και πλούσια την αναγεννητική και αγιαστική χάρη. Δεν χειφυρώνεται εύκολα ένα τέτοιο χάσμα, γιατί είπαμε δεν ενεργεί μαγικά η χάρις. Θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει και αυτός μια συμμετοχή. Αυτή η φωτιά λοιπόν, λέει στους ακροατές του Άγιος Κύριλλος, πρόκειται να έρθει και σε εσάς με το βάφτισμα για να αφαιρέσει και να κατακάψει τις ακαθόδεις αμαρτίες σας. Οι αμαρτίες είναι σαν τα αγκάθια, τα οποία καίγονται όμως από τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος που εκχέεται δια του βαφτίσματος στον άνθρωπο που βαφτίζεται, και δια του δευτέρου βαφτίσματος που είναι η Ιερά Εξομολόγηση και η Μετάνοια. Της ψυχής σας όμως το πολύτιμο στοιχείο θα το λαμπρύνει ακόμα περισσότερο και θα της δώσει χάρη, γιατί βέβαια αυτή τη χάρη έδωσε και τότε στους Αποστόλους. Με τη μορφή πύρινων γλωσσών καθόταν πάνω σε αυτούς για να περιβληθούν στεφάνια πνευματικά ενδοξότερα, καθώς θα έχουν τις πύρινες γλώσσες επάνω στο κεφάλι τους. Η φλογίνη ρομφαία προηγουμένως εμπόδιζε να περάσει κανείς τις πύλες του Παραδείσου. Θυμάστε όταν έφυγαν από τον Παράδεισο, ο Θεός λέει έβαλε ένα χεροβί με μια πύρινη ρομφαία να φυλάει την είσοδο του Παραδείσου. Δεν μπορούσε να περάσει κανένας. Πύρινη γλώσσα τώρα, σωτήρια, ξανάδωσε τη δυνατότητα της εισόδου σε αυτό, τον Παράδεισο. Φοράμε τώρα αυτή την πύρινη γλώσσα, γινόμαστε όλοι φωτιά και περνάμε μέσα στον Παράδεισο πάλι.
Αυτά για σήμερα και αν θέλει αυτό θα συνεχίσουμε την άλλη φορά για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος όπως φανερώνεται στα χρόνια της Καινής Διαθήκης, τα οποία ζούμε και τώρα βέβαια. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Μπορείτε να ρωτήσετε αν θέλετε κάτι. Να, μισό λεπτό να πάρετε το μικρόφωνο. Μια διευκρίνηση για τον πρωτόπλαστο, για τον Αδάμ. Είπατε ότι ήταν, δεν είχε, το φύσιμο είναι το Άγιο Πνεύμα. Κατά τα άλλα ήταν ζωντανός, δηλαδή δεν ήταν, είχε ψυχή και σώμα, αλλά δεν είχε Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι. Έτσι, όπως και οι σημερινοί άνθρωποι που δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ζωντανοί είναι, αλλά χωρίς Άγιο Πνεύμα. Οι αβάφτιστοι εννοώ, έτσι. Όλοι οι αβάφτιστοι και οι καθολικοί είναι αβάφτιστοι, να ξέρετε, και οι Προτεστάντες, όλοι, έχουν δύο στοιχεία. Ψυχή και σώμα. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε τρία στοιχεία. Έχουμε Άγιο Πνεύμα, ψυχή και σώμα. Και δεν είναι αυτό εγωισμός, πως λένε κάποιοι, να το λέμε, είναι αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι έχουμε ψυχή, σώμα και Άγιο Πνεύμα. Γιατί λένε μερικοί, καλά λέει τόσο, εσείς είστε ας πούμε υπεράνω των άλλων. Το παίζετε ότι είστε σπουδαίοι, δεν το παίζουμε ότι είμαστε σπουδαίοι, ούτε είμαστε σπουδαίοι. Το Άγιο Πνεύμα όμως είναι σπουδαίο και το έχουμε το Άγιο Πνεύμα και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Τώρα πώς το έχει ο καθένας, εκείνος το ξέρει. Αν το έχει ενεργό ή αν το έχει απενεργοποιημένο, λόγω των αμαρτιών του. Άλλο αυτό. Όμως ότι το έχουμε δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Το έχουμε. Και αυτό δεν είναι ρατσισμός, όπως λένε κάποιοι εξυπνάκηδες. Σήμερα μάθαμε να πιπιλίζουμε λέξεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως είναι η αλήθεια ότι είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε ζώα. Άσχετα αν κάποιοι θέλουν να μας εξομοιώσουμε τα ζώα, λέει, χάρη της ισότητας, ας πούμε. Πρέπει να προσέχουμε και τα σκυλιά όπως προσέχουμε τους ανθρώπους. Για να μην πω και περισσότερο. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε με τρία στοιχεία όσοι είμαστε βαστημένοι. Και αυτό είναι ακριβώς που θα έλεγα μας κάνει ανίκητους. Γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε και καμιά κρίση και καμιά τρόικα και τίποτα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί κανείς να το νικήσει. Το πρόβλημα είναι με εμάς, αν το φυλάμε, αν το έχουμε ενεργό και το έχουμε έτσι όπως πρέπει να το έχουμε. Να φυλάξουμε το θησαυρό. Μετά δεν μπορεί κανείς να τα βάλει με το Θεό. Και αυτό ξέρετε το ομολογούν και οι ξένοι. Όσοι είναι έμφρονες και μιλάνε έτσι νουνεχώς. Γιατί οι ξένοι και κατεξοχήν οι Ευρωπαίοι είναι εμείς Έλληνες. Και ο στόχος τους και του Παπά και του Βατικανού είναι ανέκαθεν να εξαλείψει την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα συνδέεται με την Ορθοδοξία. Γι' αυτό μισούν την Ελλάδα και δεν τη θέλουν. Όμως λέει όσες φορές προσπαθούμε να σβήσουμε την Ελλάδα, εμείς την παθαίνουμε. Δεν μπορούμε να τη σβήσουμε. Δεν σβήνεται. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν σβήνεται. Δεν μπορείς να σβήσεις το Άγιο Πνεύμα. Μόνο άμα εμείς το σβήσουμε. Μόνοι μας. Και αυτό είναι το τραγικό. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ελλάδα είναι αυτός. Ότι εμείς μόνοι μας απενεργοποιούμε το Άγιο Πνεύμα. Και δυστυχώς πολλοί σήμερα Έλληνες το έχουν απενεργοποιήσει. Και δεν θέλουν να έχουν σχέση με την Εκκλησία. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ελλάδα. Και κανένας άλλος. Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μου δίνει το αφορμή να πω κι άλλα. Ναι. Κάτι συμπληρωματικό. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοί που δεν γνώρισαν για τον Α ή τον Β λόγο του Χριστό θα κρυθούν από τη συνείδησή τους. Θα κρυθούν από τη συνείδησή τους, δηλαδή θα κατακριθούν. Αυτό είναι το τραγικό. Γιατί ποιος τήρε τη συνείδησή του? Αν τηρούσαν τη συνείδησή τους, θα βρίσκαν την Ορθοδοξία. Το λέω με απερίφραστο αυτό. Γιατί η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού. Και δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην τους οδηγούσε στη σωτηρία, τους ανθρώπους που ακούν τη συνείδησή τους. Η Παναγία ακούγε τη συνείδησή της. Δεν ήταν βαστισμένη η Παναγία, έτσι, και όμως έγινε η Παναγία. Και σας έλεγα και για αυτό το παιδί από το Ιράκ και άλλη φορά σας έχω πει, πώς βρήκε την Ορθοδοξία εδώ στην Θεσσαλονίκη που ήρθε. Γιατί, ορίστε,
και για μια Γαλλίδα καθηγήτρια του Πανεπιστημίου κλπ. Που ήταν καθηγήτρια της Αθεΐας μάλιστα, και βρήκε για αυτή την αλήθεια, την Ορθοδοξία. Γιατί είχε ευθεία ψυχή, δηλαδή άκουγε τη συνείδησή της. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή όταν ακούει ο άνθρωπος τη συνείδησή του να μην βρει την Ορθοδοξία, την αλήθεια. Γι' αυτό είναι, ας πούμε, μεγάλη ευθύνη δική μας που δεν ζούμε καταρχήν και μετά δεν διαδίδουμε αυτή τη ζωή και στους άλλους. Σήμερα η πλειοψηφία της ανθρωπότητας, από τα 7,5 δισεκατομμύρια, τα 6,5, ίσως και τα 7, να είναι αβάφτιστοι. Και ποιος νοιάζεται για αυτούς να τους βαφτίσει? Εδώ σήμερα τίνουμε να πούμε μη μιλάς γιατί θα σε σφάξουν οι μουσουλμάνοι. Ειρηνική συνύπαρξη. Να τα έχουμε καλά με όλους. Και αυτοί που θέλουν να βαφτιστούν, ακόμα τραγικότερο τώρα, σου λέει δεν χρειάζεται βάφτισμα, έχετε βάφτισμα. Λέω για τους ετερόδοξους τώρα. Που θέλουν να βαφτιστούν και τους εμποδίζουμε εμείς οι ίδιοι. Με διάφορες διατάξεις. Και σου λέει όχι, δεν χρειάζεται βάφτισμα, έχεις βάφτισμα. Τραγικά πράγματα δηλαδή μέσα στα πλαίσια του οικουμενισμού. Ας μην το ανοίξουμε τώρα πολύ αυτό το θέμα, αλλά πονάει, πολύ πονάει. Κάτι άλλο. Πάνω σε αυτό είναι πολύ. Ναι. Ναι, είναι ακριβώς πάνω σε αυτό. Ο Πλακίδος, ο Άγιος Ευστράτιος, βάσει τις ιδιαίτερες δωρουλάτες. Ο Άγιος Ευστράτιος Πλακίδας που ήταν παλιά, που λεγόταν. Ευστάθιος. Ευστάθιος, ναι. Ευστάθιος. Στάθος, ναι. Αυτός ήταν ειδωλολάτρης, αλλά η συνείδηση που είπατε προηγουμένως, φαντάστε, με την καθαρή φωτεινή συνείδηση, ήρθε στο Χριστό, έτσι βρήκε το Χριστό. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω συμπληρωματικά. Που είδε στο κυνήγι το λάφι, το οποίο είχε πάνω του τον Δήμιο Σταυρό. Το Σταυρό. Δηλαδή του έκανε προσωπικό θαύμα ο Χριστός, είναι φοβερό. Είναι για τη συνείδηση που είπατε. Ακριβώς. Επειδή άκουγε τη συνείδησή του και ελεούσε, ο Θεός του έκανε προσωπικό θαύμα. Κυνηγούσε ένα ελάφι και δεν μπορούσε να το πιάσει και τελικά το ελάφι πήδησε ένα τεράστιο χάσμα και δεν μπορούσε να το περάσει το δικό του το άλογο και μετά κοιτάει το ελάφι και ήταν και μιλούσε το ελάφι και είχε πάνω του τον Τίμιο Σταυρό. Το είχαμε πει νομίζω αυτό το θαύμα στην ομιλία για τον Τίμιο Σταυρό. Η συνείδησή του ο Μέγας Κωνσταντίνος, άλλο θαύμα. Του κάνει συγκλονιστικό θαύμα. Το δείχνει τον Τίμιο Σταυρό. Αβάφτιστος. Τον ελκύει μέσω αυτού του τρόπου. Ο Θεός, κοιτάξτε, είναι ο μανιακός εραστής, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ο οποίος μας κυνηγάει και θέλει να σωθούμε όλοι. Εμείς νομίζουμε ότι είναι κανένας αστιφύλακας, ο οποίος παραμονεύει να μας πιάσει, ας πούμε, στα πράσα που λέμε, για να μας βάλει στην κόλαση. Κάτι κάθε άλλο. Το αντίθετο είναι. Παραμονεύει να βρει κάτι καλό για να μας πάει στον παράδεισο. Και δεν βρίσκει πολλές φορές, δυστυχώς. Μια γλυκιά ματιά να του ρίξουμε. Αυτό το ζητάει. Και όποιον βλέπει, και από αυτούς που είναι εκτός, ότι έχει μια καλή διάθεση, τον ελκύει με προσωπικά θαύματα, συγκλονιστικά θαύματα. Πέστε. Ναι, πατέρα μου. Είναι πάρα πολλοί λαοί της γης οι οποίοι αυτοί δεν βαπτίζονται, όπως οι Τούρκοι και εδώ διάφορες φωλές που Μπαπιστανοί που λέμε, δεν βαπτίζονται. Δηλαδή, όσο καλό και αν κάνουν οι άνθρωποι αυτοί για το Θεό είναι απαράδεκτοι, δεν μπαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Το δεύτερο μέρος, ότι ο Θεός έχει δώσει τους Αποστόλους να γιατρεύουν τους πάντες. Ασθενείς να θεραπεύουν, δαιμόνους να βγάλουν, τα πάντα. Αλλά όμως ο πατέρας αυτός, δεν θυμάμαι πώς ήταν άγχος, πήγε, είπε τον Χριστό, γιατί λέει οι μαθητές ότι δεν μπορούσαν να θεραπεύσουν τον ασθενή. Και τι είπε ο Χριστός, ως πότε λέει σαν έχουμε εγώ εσάς, λέει. Αυτά γίνονται με προσευχή υπενιστία. Ναι, αλλά τους έχει δώσει την ευλογία τους μαθητές του, αλλά οι μαθητές του όμως δεν μπορούσαν να βγάλουν να θεραπεύσουν τον ασθενή. Απάτε. Λοιπόν, για το πρώτο που είπατε, ότι δεν βαφτίζονται αυτοί όλοι, γιατί δεν βαφτίζονται? Γιατί δεν θέλουν να βαφτιστούν. Δεν τους εμποδίζει. Απαράδεκτη είναι. Δηλαδή, μα δεν κάνει καλό, δεν μπορεί να κάνει καλό. Γιατί καλός είναι μόνο ο Θεός. Εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη του καλού.
Είναι πολύ... Ευχαριστώ για την ερώτηση. Έχουμε μια ηθική αντίληψη. Ότι καλό είναι, ας πούμε, κάτι που είναι ηθικό, είναι καλό. Αλλά αυτό το καλό δεν είναι καλό. Ο Θεός είπε ότι το καλό δεν είναι καλό αν δεν γίνει με καλό τρόπο. Και ποιος είναι ο καλός τρόπος? Είναι δια του Αγίου Πνεύματος. Μα αφού δεν έχουν Άγιο Πνεύμα, πώς θα κάνουν κάτι καλό? Καταλάβατε, δεν μπορούν να κάνουν καλό. Γιατί καλός είναι μόνο ο Θεός. Όταν πήγε εκείνος ο νεανίσκος και του είπε «Δάσκαλε αγαθέ», του είπε ο Χριστός, «Γιατί με λες αγαθό, αφού με λες δάσκαλο? Δεν με παραδέχεις ότι είμαι ο Θεός, ένας απλός άνθρωπος. Άνθρωπος αγαθός δεν υπάρχει. Μόνο αν έχει μέσα τον Θεό, δηλαδή έχει φωτιστεί με το Άγιο Πνεύμα. Καταλάβατε. Αγαθός για τους ανθρώπους, καλός άνθρωπος είμαστε όλοι. Έτσι, όλοι λένε, είναι καλοί άνθρωποι. Και αυτοί που πορνεύουν, σου λέει, καλό παιδί, είναι πολύ καλό παιδί. Έξω μου πότε την πάνε. Έχει κοπέλα, βέβαια έχει. Λοιπόν, καλό παιδί όμως, πολύ καλό παιδί. Αυτός ο καλός για τον κόσμο είναι καλός, έτσι. Για τον Θεό αυτός είναι ήδη στην κόλαση. Γιατί το λέει ξεκάθαρα. Έτσι λέω για μια αμαρτία μόνο. Και για πώς βλέπει ο κόσμος το καλό και το κακό, έτσι. Και πώς το βλέπει ο Θεός. Λέει να λάψουν όλα τα καλά σας έργα, λέει, για να δουν τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής και να δοξάσουν. Πώς θα κάνουμε καλά έργα? Ποια είναι τα καλά έργα που μπορούμε να κάνουμε? Είναι αυτά που ενεργεί ο Θεός μέσα από εμάς. Αυτά είναι τα καλά έργα. Αν δεν έχεις τον Θεό μέσα σου, δεν μπορείς να κάνεις κανένα καλό έργο. Όλα τα εντός εγώ καλά σου έργα θα είναι μολυσμένα από την καινοδοξία, από την ανθρωπαρέσκεια και ίσως και από τη φιλαργυρία και από τη φιλιδονία. Όλα μαζί, όλα τα πάθη είναι μέσα. Βλέπετε, όλοι αυτοί που το παίζουν φιλάνθρωποι, από κάτω βάζουν το όνομά τους. Κληροδότημα, λέει, το όνομά του μετά, αμέσως. Γιατί βάζεις το όνομά σου, ρε φίλε? Κάνεις το καλό τάχα της, γιατί βάζεις το όνομά σου? Έτσι είναι. Γιατί θέλει να προβάλλει και τον εαυτό του. Σου λέει, τα λεφτά μου θα δώσω. Να μην φαίνεται και το όνομά μου, το όνομα της οικογένειας. Να η καινοδοξία. Ο Χριστός είπε ότι τίποτα δεν έκανες. Πήρες το μισθό από τους ανθρώπους. Από μένα δεν περιμένεις τίποτα. Βλέπετε. Δεν μπορεί να κάνει καλό. Ακριβά, βέβαια. Αν δεν κάνεις νόμιμα αυτό που κάνεις. Και το νόμιμα σημαίνει εν Αγίου Πνεύματι. Ναι, εδώ είσαι και πίσω. Α, έχουμε και το δεύτερο σκέλος. Είπατε... γιατί δεν θεράπευσε τον ημαστέ? Ναι, γιατί έφταιγε ο πατέρας. Το θαύμα δεν γίνεται μαγικά. Γίνεται όταν ο άνθρωπος πιστεύει. Ο πατέρας δεν πίστευε. Γι' αυτό πώς δεν πίστευε, πώς το ξέρουμε δεν πίστευε? Γιατί και στον Υιό του Χριστό τι είπε? Το είπα, λέει, στους αποστόλους, στους μαθητές σου και πέρα δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Αν μπορείς εσύ να κάνεις κάτι, κάνε. Δηλαδή δεν πίστευε ότι και ο Χριστός μπορούσε να κάνει κάτι. Σου λέει, αν μπορείς, κάνε κάτι εσύ, τέλος πάντων. Να τελειώνουμε. Και τι το απαντάει ο Χριστός? Αν πιστεύεις εσύ ότι μπορώ, τότε θα γίνει καλά. Το πρόβλημα δεν είναι σε μένα, είναι σε σένα. Αν εσύ πιστεύεις, αν μπορείς εσύ να πιστεύσεις, τότε πάντα δυνατά το πιστεύονται. Έτσι. Μπορείς να πιστέψεις. Και τότε είπε, βοήθη μου τη απιστία, και έγινε το θαύμα. Έτσι. Τότε ταπεινώθηκε και είπε, ναι Κύριε, λέει, πιστεύω, βοήθη μου τη απιστία. Είμαι ολιγόπιστος, είμαι άπιστος, βοήθησέ με, έγινε το θαύμα. Βλέπετε. Ήταν πρόβλημα πίστεως, βέβαια, θέμα πίστεως. Ναι. Θα επανέλθω, πατέρα Σάβα, στο πρώτο ερώτημα και ήθελα να ρωτήσω, μιλήσατε για ενεργό και απενεργοποιημένο το Άγιο Πνεύμα. Θα λέγαμε ότι είναι, αν το μεταφέρω στο υλικό, σαν το κινητό, τηλέφωνο. Έτσι. Μπορεί να έχει κινητό και καλό κινητό, να έχει και κάρτα σύνδεσης, αλλά μην έχεις ενεργοποίηση. Δεν έχεις κάνει τίποτα. Δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όσο τέλειο και να είναι κινητό και όσο τέλειο να είναι και η εταιρεία που σου έχει δώσει την κάρτα, άμα δεν έχεις κάνει τη σύνδεση, δεν έχεις ενεργοποιήσει τη σύνδεση, δεν έχεις κάνει τίποτα. Αυτός που το έχει ενεργοποιημένο, το συνειδητοποιεί, το καταλαβαίνει. Σαφώς. Υπάρχουν χαρακτηριστικά εν πάση αισθήση. Εν πάση αισθήση το καταλαβαίνει. Όπως το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνουν οι Απόστολοι στην Πεντηκοστή, όπως το καταλαβαίνουν
Όλοι οι πνευματέμφοροι άνθρωποι. Έτσι, γεμίζει ο άνθρωπος με αυτή την πληρότητα η οποία δεν χωράει μέσα του, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού, και διευρύνεται ο άνθρωπος, πλαταίνει, το αισθάνεται, όλος ο υπαρξιακός του χώρος γεμίζει αυτή η πληρότητα, αυτή η ειρήνη, αυτή η χαρά, η πάντα νουν υπερέχουσα που λέει ο Απόστολος Παύλος, που δεν μπορεί νους να τη χωρέσει. Είναι κάτι που το ζεις και δεν μπορείς να το περιγράψεις, αυτή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που την έχουν οι άνθρωποι του Θεού. Όπως ο Παύλος που σου λέει, ανέβηκα μέχρι τρίτο του ουρανού, άκουσα άρρητα ρήματα. Δεν μπορώ να σας πω τι άκουσα. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω τι είναι. Γιατί ο Θεός δεν περιγράφεται, βιώνεται. Είναι ο Θεός αυτή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η ενέργεια είναι συνέχεια σε αυτό που την έχει το όργο. Είναι συνέχεια, αλλά εξαρτάται, όχι στην ίδια ένταση. Εξαρτάται από την ένταση που το ζει. Αν δεν προσέξει, τη χάνει. Δεν είναι, το έχεις μια φορά, το έχεις μέχρι τέλος της ζωής σου. Αν δεν προσέξεις, θα το χάσεις. Αν αμαρτήσεις, αν περηφανευτείς, το χάσεις. Αυτό το θέμα που θίγεται σήμερα, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τη στιγμή που δεν υπάρχει ενεργοποιημένο το Άγιο Πνεύμα, είναι σαν να λέμε ότι είμαστε 100 όνομα χριστιανοί. Βέβαια. Όχι επί της ουσίας. Σαφώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Οι χριστιανοί είναι ταυτότητες. Τώρα το βγάλαμε και από την ταυτότητα. Και χριστιανοί δεν είμαστε. Ναι. Επίσης θέλω να ρωτήσω, επειδή είναι σημαντικό το θέμα, αυτό το βάπτισμα το οποίο έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής που κατήλθε το Πνεύμα του Άγιου στους μαθητές, με το βάπτισμα, με τον υπηβαπτισμό που γίνεται, είναι το ίδιο πράγμα ή υπάρχουν διαφορές, διακριτές διαφορές? Το ίδιο είναι. Αυτή η χάρη της Πεντηκοστής που πήραν οι Απόστολοι, την παίρνει τον νήπιο. Τον νήπιο την παίρνει. Δεν εκδηλώνεται όμως, δεν βλέπουμε να εκδηλώνεται στα νήπια που μεγαλώνουν και γίνονται. Γιατί την φροντίζουν οι καλοί γονείς εντός εισαγωγικών να την απενεργοποιήσουν. Με τα μπράβο, μπράβο, το σπουδαιότερο που κάνουν οι γονείς, τα λεγόμενα κανακέματα που σπέβδουν να ικανοποιήσουν τα παιδιά τους, όλα τα αιτήματά τους, να τα στολίσουν, να τα πενέψουν, και νομίζω ότι δίνουν χαρά στα παιδιά και οι παππούδες και οι γιαγιάδες από κοντά, ενώ τρέφουν το θεμελιώδες πάθος, την πιο μεγάλη ακαθαρσία που είναι ο εγωισμός. Και μετά λέει, γιατί είναι τόσο πεισματάρικο το μωρό, γιατί είναι τόσο στριμμένο, γιατί μας κάνει το βίο αβίωτο, γιατί εσύ φταίς. Εσύ του το έκανες αυτό. Ο ιερέας, η Εκκλησία μας το παρέδωσε Άγιο και εσύ το διέστρεψες μετά. Δεν ξέρουμε να μεγαλώσουμε παιδιά, να δώσουμε αγωγή στα παιδιά. Και εκείνο που κάνουμε δυστυχώς είναι να απενεργοποιούμε τη χάρη του βαπτίσματος. Και μετά βέβαια και το ίδιο το παιδί συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό, στον ίδιο χορό αν θέλετε. Γιατί εσύ ήδη το έχεις εμφυσίσει την ιδέα ότι το καλό ποιο είναι το καλό? Αυτό που σου λένε μπράβο. Αυτό είναι το καλό. Να μαζεύεις, μπράβο. Αυτό έχει αξία στη ζωή. Να σου λένε όλο ότι είσαι πρώτος. Αυτό έχει αξία. Και κυνηγάει και το παιδί αυτό. Το μάθες έτσι. Να κυνηγάει τα μπράβο και τα έβγε. Το τι καλό, τι όμορφο, τι γλυκό, τι κορώνα μου, χρυσό μου, αργυρό μου, όλα αυτά. Αυτά είναι που καταστρέφουν το παιδί. Επομένως θα λέγαμε ότι 99,9% και να πάμε που με κι άλλα δεκαετικά είναι σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, ναι. Γιατί δεν εμφανίζονται άνθρωποι της άλλης πλευράς που να είναι πολύ καλά του Αγίου. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν σωστοί γονείς. Και αυτοί που κάνουν οικογένεια δεν ξέρουν πώς θα την κάνουν και γιατί την κάνουν και ποιος είναι ο σκοπός της οικογένειας. Καταλάβετε, θεμελιώδες λάθος είναι. Το λέει ο Ρώσος Χρόστιμος, δεν είναι δικά μου αυτά που σας λέω. Από τον 4ο αιώνα το λέει και ακόμα μυαλό δεν βάλαμε. Γιατί δεν έχουμε την ταπείνωση να ρωτήσουμε, να δούμε τι λέει ο Άγιος Χρόστιμος για την αγωγή των παιδιών, που είναι ο αυθεντικός ερμηνευτής του Χριστού και τον Αποστόλου Παύλου, ο Άγιος Χρόστιμος. Λοιπόν, αυτός ο Άγιος Ιωάννης Χρόστιμος λέει ότι θεμελιώδες λάθος των γονέων είναι η καλλιέργεια της καινοδοξίας στα παιδιά. Καλλιεργούν συστηματικά την καινοδοξία οι γονείς στα παιδιά. Την καινοδοξία δηλαδή, την αγάπη για την καινή δόξα, για την άδεια δόξα. Τι θα πει ο κόσμος.
Γιατί, γιατί και ο γονιός στο ίδιο μέτρο ζει, με τα ίδια μέτρα σκέπτεται. Τι θα πει ο κόσμος, αυτό προέχει. Όχι τι λέει ο Χριστός, τι θα πει ο κόσμος. Αυτό μας νοιάζει και μας καίει, καταλάβατε. Και αυτό εμφυσούμε και στα παιδιά μας. Οπότε τα μαθαίνουμε να ζουν ένα δήθεν. Το τι θα πει ο κόσμος. Όχι τι θα πει ο Χριστός και τι ζητάει ο Χριστός, τι ζητάει ο κόσμος. Αυτό μας νοιάζει. Και λέει, τι μπορώ να τηρήσω αυτά που λέει ο Χριστός, μετά θα γίνω απόκοσμος. Ενώ ακριβώς αυτό πρέπει να γίνεις, απόκοσμος. Γιατί λέει ο Χριστός ότι ο κόσμος είναι στον πονηρό. Εσύ με ποιο θες να είσαι, με τον πονηρό ή με τον Θεό. Άμα θες να είσαι με τον κόσμο και όχι απόκοσμος, θα είσαι με τον πονηρό. Καταλάβατε. Από ό,τι κατάλαβα, οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες δεν έχουν το νηπίο βαπτισμό. Δεν έχουν βάπτισμα καν. Δεν έχουν βάπτισμα. Γιατί δεν έχουν μυστήρια, δεν έχουν ιεροσύνη, δεν έχουν Άγιο Πνεύμα, αφού βρίζουν το Άγιο Πνεύμα. Βρίζουν τη Θεία Χάρη. Ναι. Ακριβώς. Ούτε κάτω, ούτε πάνω. Εκτός αν μεταβείς και βαπτιστεί, εντάξει. Πέστε. Πατέρα μου, θα μου επιτρέψει να έρθουμε λίγο και στην επικαιρότητα. Το φρικτό, όπως λέγεται, θεατρικό έργο, η ερώτησή μου είναι η συμπεριφορά των πιστών. Ανταποκρίνεται στο θέλημα του Κυρίου. Δεν είστε ενήμερος, νομίζω, τι έγινε και λοιπά, τα επεισόδια που έγιναν. Ο καθένας ξέρει. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τώρα τι έκανε ο καθένας και πώς το έκανε. Με τα μάτια, με συμπλοκές και λοιπά. Είχαν εικονίσματα, σταυρούς και είχε συμπλοκή με τα μάτια και λοιπά. Ναι, φταίνε οι χριστιανοί. Τα μάτ χτύπησαν τους χριστιανούς. Το ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί μίλησα με ανθρώπους που ήταν εκεί. Έτσι, και η Χρυσή Αυγή και όλοι αυτοί που λέτε ήταν απλώς. Αν ήταν, που νομίζω προσπάθησαν να μην κάνουν οι άνθρωποι προβοκάτσια, δεν κάνανε. Απλώς τα ΜΜΕ, να ξέρετε και τι παίζεται, που είναι δούλα στο σύστημα, τους συμφέρει να πούνε αυτό το πράγμα. Και μίλησαν για παρεκκλησιαστικές οργανώσεις. Ποιες είναι επιτέλους αυτές τις παρεκκλησιαστικές οργανώσεις? Και η Χρυσή Αυγή. Ούτε το να ήταν σωστό, ούτε τα άλλο. Ψεύδονται. Τα ΜΜΕ ψεύδονται, καταλάβατε. Αλλά εμείς τι έχουμε μάθει, να πιστεύουμε αυτούς. Ψέματα λένε. Το έχω πει πολλές φορές, μην ακούτε τηλεόραση. Δεν μαθαίνετε ειδήσεις, μαθαίνετε αυτά που θέλει να περάσει το σύστημα. Γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι είναι δούλοι του συστήματος. Και το σύστημα του συμφέρει να πει αυτό. Ότι ήταν παρεκκλησιαστικές οργανώσεις και Χρυσή Αυγή. Αυτό θέλει να πει. Αυτό θέλει να μας πει. Αλλά αυτό είναι ψέμα. Ξέρω πολύ καλά ποιοι ήταν. Ήταν άνθρωποι χριστιανοί, καθαρά χριστιανοί και από το Νέο Ημερολόγιο και από το Παλιό. Αυτό ήταν. Και εν ψυχρό, χωρίς καμία αφορμή, τους απόθυσαν τα ΜΑΤ. Και μετά τους έριξαν και χημικά. Τους ρήμαξαν τους ανθρώπους. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν τη λέει κανείς την αλήθεια. Καταλάβατε. Γιατί σας είπα, είναι το σύστημα τέτοιο που εγκλωβίζει τα ΜΜΕ. Τότε πού είναι το κάτω, γιατί δεν έλεγε το συμβρέψιμο, το συλλάβει. Γιατί δεν λειτουργεί. Δεν το έχετε καταλάβει, δεν λειτουργεί κράτος. Δεν λειτουργεί. Αυτά είναι όλα για τα μάτια του κόσμου. Δεν λειτουργεί. Εδώ κάνανε μήνυση, ο Μητροπολίτης Πυριερός έκανε μήνυση εναντίον του βλάσφημου αυτού του έργου και ο εισαγγελέας είπε ότι δεν στοιχειοθετείται βλασφημία. Δηλαδή τι άλλο θα στοιχειοθετήσει βλασφημία όταν εμπέζει στον Χριστό, τους Αγίους Αποστόλους και τους παρουσιάζεις έτσι ως κίνεδους. Δεν είναι βλασφημία αυτό, τι είναι? Αν το κάνανε αυτό για τον Πρωθυπουργό, για τους υπουργούς, για τη μάνα σου, για τον πατέρα σου, θα τον εχώσουν? Και όμως εμείς λέμε, ας κάτσουμε στον καναπέ μας. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Α, έχει ακόμα μια ερώτηση τελευταία. Λέγεται. Το βρέφος μόλις βαφτιστεί έχει εμπειρία θεώσεως, δηλαδή αχρήστη? Βέβαια. Έχει εμπειρία θεώσεως, βέβαια. Σαφώς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκ
κας της βασιλεύση κατά βαρβάρον δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του Σταυρού σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός μαζί μας.